Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ως ΚΚΕ εξηγήσαμε πολύ αναλυτικά όλες αυτές τις μέρες και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια και η αλήθεια είναι χωρίς πιστικό αντίλογο τους λόγους και τους κινδύνους, τους λόγους που καταψηφίζουμε και τους κινδύνους που απορρέουν από την επιστολική ψήφο. Και κοντός ψαλμός Αλληλούια. Όλα θα αποκαλυφθούν πάρα πολύ σύντομα και σε αυτές τις ευρωεκλογές και σε άλλες εκλογικές μάχες, γιατί από ό,τι φαίνεται σκοπός σας είναι να γενικεύσετε το συγκεκριμένο μέτρο, όπως αποκαλύφθηκαν και σε μια σειρά άλλες χώρες που υπήρξαν εκλογικές απάτες εξαιτίας ακριβώς της επιστολικής ψήφου. Και φυσικά ως ΚΚΕ δεν περιμέναμε την κατάθεση της τροπολογίας για να δούμε το φως το αληθινό και να καταψηφίσουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Γιατί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ήταν και εξ αρχής και επί της αρχής και εξ αρχής και επί της αρχής ένα νομοσχέδιο αντιδραστικό, ένα νομοσχέδιο ψευδεπίγραφο, ιδιαίτερα όσον αφορά το δίθεν ενδιαφέρον του για την αύξηση της συμμετοχής, ένα νομοσχέδιο αντισυνταγματικό που ανοίγει πόρτες και παράθυρα για μια εκτεταμένη νόθευση της λαϊκής ψήφου με άμεσες πιέσεις και εκβιασμούς. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί πρώτον αλλοιώνει τον ίδιο το χαρακτήρα των εκλογών και της ψήφου. Καταργεί δεύτερον το ενιαίο και ταυτόχρονο χαρακτήρα των εκλογών. Κατακερματίζει το εκλογικό σώμα. Άλλοι θα ψηφίζουν 15 μέρες πριν τις εκλογές, άλλοι 10, άλλοι 5 και πάει λέγοντας. Τρίτον, παραβιάζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και ανοίγει το δρόμο για πολύμορφες πιέσεις στο λαό, ιδιαίτερα στους χώρους δουλειάς. Τέταρτον, ανάμεσα στα άλλα, αναθέτει, φτάνει στο σημείο να αναθέτει κρίσιμες λειτουργίες της εκλογικής διαδικασίας σε ιδιωτικές εταιρείες και μάλιστα σε εταιρείες ταχυδρομείων και ταχυμετοφορών του εξωτερικού. Επειδή λοιπόν η ψηφοφορία πλέον είναι ονομαστική, ο καθένας παίρνει την ευθύνη του και βάζει την υπογραφή του και την ψήφο του σε αυτά. Σε αυτά. Αυτά ψηφίζεται. Αυτά νομοθετεί η κυβέρνηση, αυτά ψηφίζετε και αυτά ψηφίσατε και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ επί της αρχής. Όταν έγινε η ψηφοφορία επί της αρχής στις επιτροπές, δεν ψηφίσατε ναι επί της αρχής γενικά στην ιδέα της επιστολικής ψήφου, σε ένα νεφέλωμα για την ιδέα της επιστολικής ψήφου. Ψηφίσατε ναι επί της αρχής σε ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο αυτής της κυβέρνησης με συγκεκριμένο περιεχόμενο και με συγκεκριμένα αρνητικά χαρακτηριστικά. Αυτό έγινε. Και αυτή τη στάση σας την αξιοποίησε η κυβέρνηση, πάτησε πάνω στη συνένεση που της δώσατε για να πάει ακόμη ένα βήμα παραπέρα και να ξεδιπλώσει το σχεδιασμό της. Γι' αυτό σας είπαμε ότι στο νομοθετικό και πολιτικό βούρκο της κυρίας Κεραμέως και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μόνοι σας πέσατε. Πέσατε οικειοθελώς, απλά όταν αποκαλύφθηκε το σχέδιο, όταν πέσαν οι μάσκες και της κυβέρνησης, αλλά και το που οδηγούσε η δική σας στάση, κάνατε τη γνωστή αναδίπλωση. Και η πρόβλεψη που κάνουμε είναι, ναι, ότι κάποια στιγμή θα το ψηφίσετε. Θα το ψηφίσετε γιατί η διαφωνία σας δεν είναι επί της ουσίας στον ίδιο το θεσμό της επιστολικής ψήφου και τους κινδύνους που αυτός έχει, αλλά είναι σε διαδικαστικά ζητήματα. Ακούστηκε εδώ πολλές φορές το εξής ζήτημα που θέλαμε να το σχολιάσουμε. Η επιστολική ψήφος, λέει, είναι δικαίωμα. Το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου. Το δικαίωμα, με μια φοβερή κακοποίηση της έννοιας του δικαιώματος, η οποία δεν υπάρχει μόνο στο ζήτημα αυτό, σε πολλά ζητήματα έχει κακοποιηθεί η έννοια του δικαιώματος. Το δικαίωμα είναι η ελεύθερη και ανώθευτη επιλογή και ψήφος. Αυτό είναι το δικαίωμα. Όσο είναι δυνατόν, στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Γιατί σε ένα σύστημα που στηρίζεται στην εκμετάλλευση του λαού και των αδυνάτων, πραγματική ελευθερία και στο ζήτημα της ψήφου δεν μπορεί να υπάρχει. Η επιστολική ψήφος όμως έρχεται να χτυπήσει το δικαίωμα
ιδιαίτερα με τον τρόπο που θεσμοθετείτε, έρχεται να χτυπήσει και να προσβάλλει το δικαίωμα της ελεύθερης και της ανώθευτης ψήφου. Άρα δεν είναι δικαίωμα η επιστολική ψήφος, είναι κατάργηση δικαιωμάτων. Είναι κατάργηση δικαιωμάτων. 2-3 ζητήματα, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Ορισμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μας, είτε υποκρίνονται, είτε ορισμένοι μπορεί να είχαν και άγνοια. Ορισμένοι μπορεί να έχουν και άγνοια, όντως, για προηγούμενους νόμους όσον αφορά την ψήφο των αποδήμων. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα. Υπόθηκε εδώ ότι δεν έδινε τη δυνατότητα ο παλιός ο νόμος του 2019, δεν έδινε τη δυνατότητα σε όσους έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, παρένθεση, δεν έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, τους διώξατε οι κυβερνήσεις Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, που διαχειριστήκατε την κρίση και σε βάρος των εργαζομένων, εσείς διώξατε αυτόν τον κόσμο. Δεν έφυγαν από μόνοι τους. Σε αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, ο νόμος του 2019, με τα κριτήρια που έβαζε, έδινε πλήρες δικαίωμα. Εντάσσονταν σχεδόν αυτόματα. Είναι ή δεν είναι έτσι, κύριε Λιβάνιε? Είναι έτσι. Εντάσσονταν αυτοί οι άνθρωποι σχεδόν αυτόματα. Κριτήρια υπήρχαν για τους παλαιότερους μετανάστες, προκειμένου να πιστοποιείται ένας ελάχιστος οικονομικός και κοινωνικός δεσμός, προκειμένου να μην καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας άνθρωποι οι οποίοι δεν θα υφίστανται την οποιαδήποτε συνέπεια από την όποια πολιτική τους επιλογή. Πάμε στην πρώτη υποκρισία, λοιπόν. Δεύτερη υποκρισία. Ενδιαφέρον για ειδικές κατηγορίες, λέει, που χάνουν το δικαίωμα. Καταρχήν, στις τελευταίες εκλογές, το δικαίωμα να ψηφίσουν οι εποχικά εργαζόμενοι τους το στερήσατε εσείς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απορρίπτοντας τις τροπολογίες του ΚΚΕ, να ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι από το χώρο εργασίας. Στις ευρωεκλογές, τώρα έχουμε ευρωεκλογές. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ένα λεπτό. Ο νόμος αφορά τις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές, που μιλάμε για μια ενιαία εκλογική περιφέρεια με ένα ψηφοδέλτιο, είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία να ενταχθούν και να ψηφίσουν και οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι εκεί που μένουν. Άρα, λοιπόν, είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον σας για αυτόν τον κόσμο ή για τους όσους δουλεύουν κυριακάτικη στην Κυριακή. Απ' τη μια μεριά φέρνετε νόμους που καταργείτε την κυριακάτικη αργία και απ' την άλλη το παίζετε και ευεργέτες σε αυτόν τον κόσμο, διευκολύνοντάς τους δήθεν να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο. Ως εδώ, λοιπόν, με τα ψέματα και με την υποκρισία, δεν σας ενδιαφέρουν ούτε οι απόδημοι, ούτε οι φοιτητές, ούτε οι εποχικά εργαζόμενοι. Θέλετε να εμπεδώσετε μία λογική της αποχής, της αποστασιοποίησης από κάθε ενεργητική και συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με ένα κρίσιμο ζήτημα, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Λιβάνιος. Κύριε Λιβάνιε, εμείς λέμε ότι και το άρθρο 6, και γι' αυτό το βάλαμε στο ονομαστική ψηφοφορία, και το άρθρο 6 χρειάζεται, του σημερινού νομοσχεδίου, χρειάζεται 200 βουλευτές. Μέχρι την ψήφιση του νόμου του 23, του 19 και μετά του 23, δεν είχε τεθεί ποτέ ζήτημα από καμία κυβέρνηση και από κανένα κόμμα, ούτε από εσάς προσωπικά που συμμετείχαμε στη Διακομματική Επιτροπή για τις Ευρωεκλογές το 19. Δεν είχε τεθεί ποτέ θέμα ότι οι απόδημοι πλην των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ψηφίζουν στις ευρωεκλογές επειδή δήθεν δεν εφαρμόζεται το 51 παράγραφος 4. Τέθηκε τέτοιο ζήτημα από τη στιγμή που ήρθε ο νόμος του 19 με τους 200 τότε βουλευτές και του 23 με τους 200 βουλευτές. Συνεπώς, εμείς λέμε ότι και το άρθρο 6 που αφορά το πεδίο εφαρμογής πρέπει να συμπληρώνει 200 ψήφους. Όλα τα άλλα κινούνται στα όρια της αντισυνταγματικότητας την οποία μας έχετε συνηθίσει.